Να καλημερίσω τον κύριο Λεβέντη, στον οποίο αφιέρωσα και αυτό το τραγούδι. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Κώστα, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Καθαρά Δευτέρα έχουμε σήμερα, αλλά από απόψεις πολιτικής κατάστασης είναι βρώμικη Δευτέρα. Τι να κάνουμε, δεν είναι τώρα βρώμικη. Η πολιτική στην Ελλάδα είναι ανέκαθεν. Είναι και ο λαός κακομαθημένος, θέλει το ρουφέτη του, θέλει... έχει κόμπλεξ. Και οι πολιτικοί, γνωρίζοντας τις αδυναμίες του λαού, τον εξαπατούν. Ακριβώς. Κύριε Λεβέντη, τι συμβαίνει με το πολιτικό γίγνεσθε? Βλέπουμε τον κύριο Παπά να τρώει δύο χρόνια φυλακή και να μπορεί να κατέβει σε εκλογές, ενώ ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει, που του Κασιδιάρη δεν είναι και οριστική η καταδίκη. Βλέπουμε την άλλη πλευρά τον κύριο Πρωθυπουργό να υπόσχεται θάματα και πράγματα τα οποία χρειάζεται άλλη μια τετραετία, λέει, για να τα κάνει. Βλέπουμε τον κύριο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ξανακατέβει σε εκλογές και τα λοιπά. Μήπως θα έχουμε συγκυβέρνηση η οποία αποφασίστηκε μετά την έλευση του Αμερικανού πρέσβη? Μία από τις πιθανότητες είναι και αυτή. Μία από τις πιθανότητες είναι να συμπράξουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αν και σε αυτή τη φάση φαίνεται πλησιέστερο το να γίνουν δεύτερες εκλογές και να συμπράξει η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί βλέπω αυτή την ώρα πλησιέστερο. Δηλαδή η σύμπραξη Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει στον ορίζοντα σίγουρα. Υπάρχει στον ορίζοντα αν αρχίσουν οι βουλευτές εκεί του ΠΑΣΟΚ και κάνουν κόμξες και αρχίσουν και διαφωνούν και κάνουν διάφορα αυτά, τότε σίγουρα θα γίνει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κώστα. Εγώ σύμφωνα με τα δικά μου τα δεδομένα, γιατί δεν ξέρω, το έχουμε συζητήσει και παλιά, δεν έχω εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις. Τα είχαμε πει και παλιά αυτά τα πράγματα. Καλά, η δημοσκοπία εμπορικές εταιρείες είναι. Ναι, εντάξει, οι εμπορικές εταιρείες όμως ασχολούνται με ένα αντικείμενο το οποίο έχει σχέση με την ενημέρωση του κόσμου. Και όταν γίνεται πλαστογραφημένη ενημέρωση του κόσμου, τότε οι εμπορικές αυτές εταιρείες, ανεξάρτητα δεν αποδεικνύεται εύκολα αυτό το πράγμα, πρέπει να έχουν πρόβλημα. Δεν πουλάνε γιαούρτια και γάλατα και τυριά. Παλαιότερα είχε επιβληθεί ένα μήνα πριν τις εκλογές σιωπητήριο, δηλαδή να απαγορεύονται δημοσκοπήσεις. Και ήταν πρέπον αυτό, διότι για να μην επηρεάζεται ο λαός. Τώρα τα επιτρέψανε όλα, ακριβώς για να μπορούν οι δύο μεγάλοι να πληρώνουν και να φέρνουν τις εκλογές εκεί που θέλουν. Ναι, αλλά δεν μπορεί μια εταιρεία όμως, της οποίας δεν χρειάζεται να αναφέρουμε το όνομα, θα αντιληφθείτε, η οποία χρωστάει του κόσμου τα λεφτά στο αριστερά και δεξιά, να έχει το δικαίωμα να κάνει δημοσκοπήσεις, οπότε δεν αποκλείεται να ακολουθεί ένα φιλικό δημοσκοπικό περιβάλλον για να μπορεί να γλιτώσει τα τεράστια χρέη τα οποία έχει, όπως γίνεται και με πάρα πολλούς άλλους. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις πρέπει για να πάψουν να είναι προϊόν συναλλαγής, πρέπει να έχει κάθε κόμμα ένα αντιπρόσωπο εκεί στην εταιρεία που γίνεται η έρευνα. Δηλαδή να έχει Ένωση Κεντρών, να έχει ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, να έχουν όλοι. Ναι. Οπότε εκεί θα γίνεται έλεγχος ποιοι ερωτώνται και τι αποτέλεσμα δίνουν αυτοί. Ενώ τώρα οι ίδιοι δύο, μια κοπέλα και ένας, βγάλουν το αποτέλεσμα και πρέπει εσύ να το σεβαστείς. Και θυμάσαστε... Ναι. Ναι. Θυμόσαστε δηλαδή ότι είχε πέσει έξω η δημοσκόπηση στο δημοψήφισμα. Είχε πέσει πάρα πολύ έξω. Είχαν πει ναι και βγήκε όχι. Τότε με το Λαλιώτη, θυμάστε? Ναι, που, ναι. Που ενώ πανηγύριζε η Νέα Δημοκρατία. Επίσης, οι δημοσκοπήσεις στην Ένωση Κεντρών όταν μπήκαμε το 2015 στη Βουλή δεν μας έλεγαν ότι θα μπούμε. Ακριβώς. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Εμείς πήραμε στη Θεσσαλονίκη 7,5% το 2015 και δεν το έβρισκαν οι δημοσκόποι. Δεν το βρίσκανε. Καταλάβατε. Ναι, αλλά η δημοκρατία δεν λειτουργεί έτσι. Η δημοκρατία, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Ούτως ή άλλως. Γι' αυτό σας είπα ότι είχα προτείνει εγώ στον Τσίπρα τότε και στο Μητσοτάκη, αλλά αυτοί
ανευαίσθητα συνέχισαν το ίδιο σύστημα, να υπάρχει αντιπρόσωπος από κάθε κόμμα στην εταιρεία που κάνει έρευνα. Αν υπήρχε ένας αντιπρόσωπος, ας πούμε, της Ένωσης Κεντρών, σε μη λέμε ονόματα τώρα εταιρεών, μπορούσε να αμφισβητήσω το αποτέλεσμα. Δεν θα μπορούσα. Ακριβώς. Γιατί, ναι, ενώ τώρα είναι γουρούνι στο σακί. Ή έχεις γουρούνι στο σακί, ή έχεις αρνί στο σακί. Ό,τι και να έχεις, καλώς το έχεις. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Μήπως όλη αυτή η ιστορία με τη μορφή της δημοκρατίας που έχουμε στην Ελλάδα και με τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα των εκλογών, μήπως όντως έχουμε γουρούνι στο σακί και αρνί στο σακί? Γιατί σας το λέω, γιατί σας το λέω αυτό, ναι, το πράγμα? Ναι, εγώ, ναι, δεν δέχομαι. Δηλαδή, εγώ έχω την εντύπωση ότι με κοροϊδεύουν. Πάντα τα λέω αυτά. Δεν μπορεί να παίρνει, ναι, 38% και να βγαίνει κυβέρνηση επειδή υπάρχει αυτή η ιστορία με τους 50 βουλευτές δώρο. Πού γίνονται αυτά, ναι, τα πράγματα? Έψαξα. Δεν συμβαίνουν σε κανένα μέρος του κόσμου. Πουθενά δεν συμβαίνουν. Η Νέα Δημοκρατία, κατά παράδοξο τρόπο, υποστηρίζει αυτό το μπόνους με τον ισχυρισμό ότι θα έχουμε ακυβερνησία. Γιατί ακυβερνησία? Γιατί να μην συνεργαστούν κόμματα όπως γίνεται με τη Γερμανία? Αυτό είναι το επίπεδο του λαού να αποδειχθεί ότι είναι υψηλό για να διαψευστεί ο Μητσοτάκης. Αυτό εγώ πάντα αγωνίζομαι στην πολιτική. Εγώ ασχολούμαι. Ναι. Στην πολιτική εγώ ασχολούμαι για να διορθωθούν κάποια πράγματα. Ναι, αλλά κύριε Πρόεδρε, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, επειδή η εμπειρία σας είναι τεράστια. Ναι. Δεν ξέρω τι λέει ο Μητσοτάκης. Αλλά, ναι, έχω την εντύπωση ότι όλοι αυτοί ο νους τους είναι με ποιο τρόπο θα κυβερνήσουν, όχι με ποιο τρόπο, ναι, θα προσφέρουν. Όταν μια χώρα, ναι, όταν μια χώρα δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο όπως έχει η Αλβανία, όταν μια χώρα βρήκε ένα τρόπο με 38% να κυβερνάμε και από την άλλη, ναι, μεριά η Τουρκία που δεν την αγαπάμε καθόλου λέει, ναι, ότι ο πρώτος πρέπει να πάρει το 51%, αλλιώς, ναι, ναι, γι' αυτό και συμμαχίσαν τα υπόλοιπα κόμματα, ναι, ναι, και τα λοιπά. Ναι, ναι. Αυτό να με συγχωρείτε που λέω Μητσοτάκης ότι θα υπάρχει αναρχία, να πάει να το πει πουθενά αλλού, διότι προσβάλλει τον ελληνικό λαό. Τι θα πει να υπάρχει, θα υπάρχει αναρχία? Δεν μπορεί να συνεργαστούν τα κόμματα? Έχει βρει κάποιων νεοδημοκρατών το ευαίσθητο σημείο που υποστηρίζουν την ιδιοκτησία του κόσμου, την ησυχία, όλα αυτά, και σου λέει μετά θα έχουμε ανακατοσούρα, θα έχουμε... Αυτό έχει περάσει στον κόσμο. Ποια είναι η ανακατοσούρα? Τώρα έχουμε ανακατοσούρα. Ναι, και τελικά αποδεικνύεται ότι με κυβερνήσεις αυτοδύναμες στοχεύσαμε, γίνονται ρουσφέτια, σκάνδαλα, άρα δεν έχουμε βοηθηθεί σε τίποτα από τις αυτοδυναμίες. Αφού δεν τους ενδιαφέρει η ανακατοσούρα, κύριε Πρόεδρε, ναι, για ποιο λόγο το Σεπτέμβριο του 2015 ψηφίσανε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ το νόμο για να μπούμε μέσα στο τρίτο μνημόνιο, και έρχονται τώρα οι στημένοι δημοσιογράφοι και λένε για τον νόμο Κατρούγκαλου, όταν ο νόμος Κατρούγκαλου επευλήθη από την Τρόικα η οποία εκτελούσε τις διαταγές του τρίτου μνημονίου? Όλοι φταίνε για το τρίτο μνημόνιο, δεν φταίει μόνο ΣΥΡΙΖΑ, για να λέμε την αλήθεια. Γιατί, ναι, όλοι υπογράψανε, ναι, να μπούμε στο τρίτο μνημόνιο? Σωστό, αυτό είναι σωστό, γιατί όλο το πολιτικό σύστημα συμμετείχε στην πελατειακή σχέση. Επίσης και τώρα η ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία συνενούν στο να πάρουν τα σπίτια του κόσμου, ακόμη και τις πρώτες κατοικίες, που είναι μεγάλο σκάνδαλο. Αυτό πρέπει να το αναδείξετε όλοι οι δημοσιογράφοι. Δεν κάνω τίποτα άλλο, να ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Είμαστε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. 800.000 κατοικίες θα αλλάξουν χέρια και τα φανς παίρνουν τις κατοικίες αυτές στο 7% της αξίας. 7-8 ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, 7, ναι, για πέστε μου λίγο κάτι. Επειδή έχετε τεράστια πείρα, θέλω να μου πείτε στα ίσια. Υπό ποια λογική, θα το πω σιγά σιγά, οι τράπεζες, ναι, οι οποίες, ναι, ανακεφαλοποιήθηκαν 4 φορές με λεφτά του ελληνικού λαού, με υπό ποια λογική πουλήσανε τα κόκκινα δάνεια, τα καθυστερημένα δάνεια στα φαν από 7 έως 10-11%. Και δεν παρενέβη καμία δικαιοσύνη? Δηλαδή, χρωστούσε ο Λεβέντης 1 εκατομμύριο, το δάνειό του το πούλησε η τράπεζα 100.000 και το φαν, ναι, που το πήρε θα κυνηγήσει το Λεβέντη για 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, σας ερωτώ, πού είναι η δικαιοσύνη, η ευαίσθητη δικαιοσύνη που ενοχλήθηκε από τα λεγόμενα του κυρίου Πολάκη, για να μας πει γιατί γίνεται αυτό το πράγμα και δεν γίνεται μία έρευνα? Αυτό είναι ποινικό αδίκημα που κάνανε οι τράπεζες. Ακούστε, οπωσδήποτε το ζήτημα με τις τράπεζες είναι μεγάλο. Ουσιαστικά
βοηθήθηκαν πολύ οι τράπεζες από το, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Βοηθήθηκαν πάρα πολύ οι τράπεζες, και όταν λέμε τράπεζες, ορισμένοι τραπεζίτες, όχι οι τράπεζες κάθε αυτό. Οι τράπεζες ακόμη είναι ξεκάρφωτες. Γιατί δάνεια παίρνουν και βοηθήματα παίρνουν οι τράπεζες. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι δηλαδή η κεφαλαιοκή εικόνα των τραπεζών είναι ακόμη πολύ κακή. Και η τράπεζα, είναι... και η Τράπεζα της Ελλάδος, κακώς λέγεται Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν είναι της Ελλάδος. Ναι, του δημοσίου, δεν είναι του δημοσίου. Ακριβώς. Και αυτό που βγαίνουν ορισμένοι και κουνιούνται να, παραιτηθεί, να διώξουν τον κύριο Πιτσιλή, να μην τα λένε αυτά τα πράγματα πολιτική, διότι, γιατί τον κύριο Πιτσιλή τον στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην λένε μπούρδες που διεκδικούν την εξουσία. Όπως και το Στουρνάρα και ακριβώς. Αυτούς, γιατί είναι άνθρωποι δικοί τους των Ευρωπαίων, ακριβώς σαν χωροφύλακες της ελληνικής οικονομίας. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επανέλθω. Με ποια λογική δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα και δεν διώκονται οι τράπεζες όταν πουλάνε δάνεια καθυστερημένα δισεκατομμυρίων έναντι πινακίου φακής 7-8% και δεν υπάρχει καμία ποινική δίωξη και έρχεται το φάνε συνεχεία και διεκδικεί όλο το ποσό ενώ θα μπορούσε να το διεκδικήσει η ίδια η τράπεζα. Θέλω παρακαλώ μια απάντηση σε αυτό το πράγμα. Και γιατί δεν παρεμβαίνει η δικαιοσύνη. Συγγνώμη λίγο κύριε Κώστα, δεν άκουσα το ερώτημά σας. Γιατί δεν παρεμβαίνει η δικαιοσύνη στις τράπεζες που πουλήσανε τα δάνεια έναντι πινακίου φακής, δεν διώκεται κανένας και τα φαν που τα αγοράσανε θα τα πουλήσουν ακριβώς το ποσό που χρωστάει ο καθένας. Ναι, διότι σας λέγω τα φανς είναι εταιρείες συμφερόντων, είναι δηλαδή κεφαλαιούχοι. Για τη δικαιοσύνη μιλάω, κύριε Πρόεδρε, δεν μιλάω για τους ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Είναι μαύρη νύχτα στα βουνά. Αλλά πώς αγοράζουν ένα δισεκατομμύριο δάνεια έναντι 100 εκατομμυρίων και μετά κυνηγάνε τον κόσμο για ένα δισεκατομμύριο και με ποιο δικαίωμα η τράπεζα πουλάει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στις τράπεζες όπου εμπιστευόμεθα τα λεφτά μας καταθέτοντας ο κόσμος τα λεφτά του νομίζοντας ότι στην τράπεζα είναι προστατευμένα. Πού είναι η δικαιοσύνη να παρέμβει σε αυτό το θέμα? Εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά υπάρχει και λογική. Το θέμα των funds αυτό είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι τα πουλάνε σε τιμές εξευτελιστικές στα funds, οι τράπεζες. Ακριβώς. Δεν είναι ποινικό, δεν είναι ποινικό αδίκημα αυτό το πράγμα? Ναι, ασφαλώς είναι ποινικό αδίκημα, αλλά γίνεται υπό το πρόσχημα ότι ο κάθε δανειολήπτης δεν τηρεί τη σύμβασή του. Και επειδή δεν την τηρεί. Δεν την τηρεί και επειδή είναι ομαδικό το θέμα, είναι χιλιάδες αυτοί οι οφειλέτες, σου λέει η τράπεζα τι θα κάνω εγώ. Ναι, αλλά πηγαίνοντας στον πληστηριασμό η ιστορία, το ΦΑΝ θα τα πάρει τα λεφτά όπως θα τα έπαιρνε και η τράπεζα αν πήγαινε στον πληστηριασμό η ίδια πριν πουλήσει τα δάνεια στα ΦΑΝ. Ναι, οπωσδήποτε. Αυτό το θέμα θα το θίξουμε μετά τις εκλογές, κύριε Κώστα, γιατί θα είναι το σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα που υπάρχει στην Ελλάδα. Θα ξεσπιτωθούν το 1/4 των οικογενειών. Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, επειδή έχετε πείρα από τη Βουλή, για ποιο λόγο ενώ μπορούσε να βγει μια κοινοβουλευτική ρύθμιση για αυτό το θέμα, στείλανε την ιστορία στον Άριο Πάγο για να μην έχει ευθύνες πολιτικές ο κύριος Μητσοτάκης και έστειλε στον Άριο Πάγο να βγάλει την απόφαση σε 9 μήνες για να μεταθέσει ή να μεταφέρει την ευθύνη στον Άριο Πάγο επειδή ο κόσμος ξεχνάει τι έφαγε χθες, ενώ μπορούσε να βγάλει μια κοινοβουλευτική απόφαση. Αποφύγανε μια κοινοβουλευτική απόφαση ακριβώς για να πούνε η δικαιοσύνη την έλαβε, δεν μπορούμε εμείς. Τι δουλειά έχει η δικαιοσύνη με το θέμα των... Καμία. Ακριβώς. Καμία, δεν είναι θέμα. Εδώ είναι θέμα όπως τότε που πουλήσανε τα σπίτια στα φανς, δεν επενεύει η δικαιοσύνη. Δεν επενεύει τότε που τα πουλήσανε τα σπίτια στο 7% της αξίας τους. Επενεύει η δικαιοσύνη, όχι. Αυτό... Τώρα γιατί επεμβαίνει, καταλάβατε. Δηλαδή εκεί πήρανε πολιτική απόφαση. Στην πώληση των νοικιών πήρανε πολιτική απόφαση. Πολιτική, καθαρά. Για τον κύριο Πολάκη, πρόεδρε μου, πολύ καλά έκανε η δικαιοσύνη και παρενέβη με όλα αυτά που είπε. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά υπάρχει χειρότερο έγκλημα
να παίρνει ο άλλος για ένα κομμάτι ψωμί το σπίτι και, και συνεχεία να πέφτει το κυνήγι για να υπάρχει μια βρώμικη κερδοσκοπία. Γιατί δεν έδωσε η τράπεζα κατευθείαν με το 10% του χρέους στο φουκαρά τον πολίτη για να τελειώσει και δίνει την ιστορία στα φάνα τους κυνηγήσει. Εδώ υπάρχει μια βρώμικη οικονομική ιστορία, ναι, στην οποία υπάρχουν αλληλοεξαρτήσεις. Εγώ νομίζω ότι η λύση είναι, και αυτή είναι η θέση του Βασίλη Λεβέντη, η λύση είναι να τα φάνη να απαγορευτεί να πουλούν περισσότερο από, από το διπλάσιο της, που επλήρωσαν. Ακριβώς. Δηλαδή, αν πλήρωσαν δηλαδή 100.000 μέχρι 200. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως, κυνηγάνε για το... Δεν γίνεται, ζητούν την, ονομαστική, ζητούν την ονομαστική αξία, την παλαιά, την αγοραία, οπότε ζητούν... 15 φορές μεγαλύτερη αξία. Το κόμμα σας θα κατέβει σε εκλογές. Βέβαια, βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα. Συνδυασμούς, και θέλω η Θεσσαλονίκη και γενικά η Μακεδονία να είναι ο κόσμος αυτός που θα μας γυρίσει στο κοινοβούλιο. Όπως, την, γυρίσει... όπως την περασμένη φορά. Ναι, 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 ναι. Δεν μου λέτε, δώσει... κύριε, ναι, Πρόεδρε, θα ήθελα να παρακαλέσω με το κύρος το οποίο έχετε και την τεράστια εμπειρία να βάλετε σε προτεραιότητα αυτό το θέμα που αναφέρω. Με έχει ενοχλήσει αφάνταστα. Ενοχλούμε αφάνταστα να ζω σε αυτή τη χώρα. Έχω κάνει μία έρευνα σε όλες τις χώρες του εξωτερικού. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή την πατρίδα μας δεν συμβαίνουν πουθενά. Δηλαδή, μιλάμε για μία γκαξτεροχώρα η οποία ψηφίζει όποτε θέλει, εφαρμόζει όποτε θέλει, χρησιμοποιεί τον Άριο Πάγο όποτε θέλει και δεν λογαριάζει το δράμα που περνάνε αυτά τα εκατομμύρια άνθρωποι που χρωστάνε, ένα οικογενειακό δράμα το οποίο μάλιστα έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα λόγω αυτού του συστήματος που έγινε με τους πληστηριασμούς. Για ποιο λόγο δεν σταμάτησε για ένα διάστημα στους πληστηριασμούς ο κύριος Μητσοτάκης όπως του εζητήθη τουλάχιστον μέχρι τέλη Μαΐου, τέλη Ιουνίου, και έκανε το κορόιδο και δεν μιλάει, δεν λέει απολύτως τίποτα για τους πληστηριασμούς? Ο Μητσοτάκης είναι άνθρωπος του κεφαλαίου, μην έχετε αυταπάτες, δεν είναι του λαού, άσχετα τι λέει. Και το γνωρίζουμε αυτό, δεν χρειάζεται. Και ο πατέρας του ήταν άνθρωπος των βιομηχάνων και ο ίδιος και όλοι στη Νέα Δημοκρατία. Οι υποψήφοι που βάζουν στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν βιομηχάνους από πίσω, στη Θεσσαλονίκη εκεί υπάρχει υποψήφιος που δεν τα παίρνει από... τους βιομηχάνους. Από ό,τι γνωρίζουμε και οι δύο, γιατί ναι, έχουμε και ναι, κάποια ηλικία αμφότερη, ναι, ο μπαμπάς Μητσοτάκης δεν δούλεψε ποτέ. Ναι, εντάξει, αλλά λέω ναι, και όχι, αλλού θέλω να καταλήξω. Και ο γιος δεν δούλεψε ποτέ. Οι περιουσίες ναι, πώς δημιουργήθηκαν? Μα οι βουλευτές, λέω τώρα, της Νέας Δημοκρατίας εκεί στη Θεσσαλονίκη, νομίζετε από την τσέπη τους βάζουν τα λεφτά για να βγάλουν φυλάδια, για να κάνουν γεύματα, δεξιώσεις από την τσέπη τους, τα κάνουν? Ναι, αλλά είχα προηγουμένως. Τα κάνουν κάποιοι βιομηχανοί και αυτοί αναλαμβάνουν μετά να είναι τα τσογλάνια των βιομηχανών. Είχα προηγουμένως. Άμα πλώσεις χέρι και πάρεις λεφτά από το βιομηχανό, μετά είσαι το τσογλάνι του βιομηχανού. Εγώ το λέω και στους δικούς μου βουλευτές. Μην απλώσετε το χέρι, διότι μετά δεν θα έχετε ανεξαρτησία γνώμης. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, είχα προηγουμένως ναι, την κυρία Ράπτη καλεσμένη, τη βουλευτή, ναι, η οποία κάνει ένα εκπληκτικό έργο με τα μικρά παιδιά, εκπληκτικό έργο, και ναι, τη χάνει της εκτίμησης όλου του κόσμου ανεξάρτητα πολιτικής τοποθέτησης. Μάλιστα. Για ποιο λόγο οι βουλευτές δεν κάνουν τη δουλειά τους ανάλογα με την ειδικότητα που έχει ο καθένας στο κοινοβούλιο για να μοιάσουν την κυρία Ράπτη που κάνει ένα σιωπηλό έργο το οποίο το ξέρει όλος ο κόσμος και δεν το διαφημίζει γιατί έχει πολιτική αξιοπρέπεια? Δεν έπρεπε οι βουλευτές να λειτουργούν όλοι κατά αυτόν τον τρόπο? Έπρεπε, αλλά το θέμα είναι ότι η κυρία Ράπτη, ενώ κάνει το καθήκον της στα παιδιά, αυτό εκεί που έχει ασχοληθεί, γιατί είχε έρθει και στη Βουλή και με βρήκε και εμένα και μου έδωσε κασέτες, ναι, ναι, γιατί ενημερώνοντάς μας για τις δραστηριότητές της. Λοιπόν, ενώ κάνει αυτά που κάνει σωστά, απ' την άλλη μεριά το κόμμα της ληστεύει την κοινωνία και η κυρία Ράπτη σιωπά. Άρα τι να το κάνω αυτό? Προσέξτε, δηλαδή εσείς ως Παπαζαφυρίου μου μιλάτε εμένα, είστε άριστος όταν μου μιλάτε. Αλλά επειδή ανήκετε σε μια κλίκα, λαιλατείτε τη χώρα. Καταλάβατε τι συμβαίνει με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ? Ανήκουν σε ομίλους συμφερόντων. Μάλιστα. Κάνουν ίντρικες, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός να είναι στη Νέα Δημοκρατία θα τα πιάνει.
Το κακό, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει... Δηλαδή, αν τη ρωτήσετε την κυρία Ράπτη για το εκλογικό νόμο, θα σας πει ενισχυμένη για να μπορεί να κάνει κυβέρνηση η κοπέλα. Δεν έχει εμβαθύνει ότι ο λαός ψηφίζει και ο Μητσοτάκης, ας πούμε, έχει 50 έδρες μπόνους. Ναι, δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης όμως, είναι και οι προηγούμενοι. Όχι, μα αυτό λέω. Αυτό λέω. Τουλάχιστον οι προηγούμενοι, δεν ξέρω τι έπαθε ο Τσίπρας, τώρα τάσσεται υπέρ της απλής. Μπορεί να το κάνει βέβαια για λόγους στρατηγικής, για να φέρει σε δύσκολη θέση τον Πασόκ και τους άλλους, δεν ξέρω τι. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μιλήσουμε σαν δύο άντρες που φοράμε παντελόνια. Αφήστε την πολιτική. Αφήστε την πολιτική. Πίνουμε καφέ και κάνουμε συζήτηση. Σωστά. Υπάρχει μεγαλύτερο έσχος από αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα? Πρώτον, δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο. Δεύτερον, δεν κυβερνάει η πλειοψηφία σύμφωνα με την πραγματική ουσία της πλειοψηφίας. Συμφωνείτε? Και τρίτον, κυβερνάει μία μειοψηφία η οποία κάθεται και μας πουλάει πνεύμα την ώρα που δεν δίνει αναφορά σε κανέναν και δεν τιμωρείται πουθενά. Να σας κάνω την εξής ερώτηση. Αν ο κύριος Πάτσης ήταν σε μία άλλη χώρα, θα ήταν φυλακή αυτή τη στιγμή? Δεν θα υπήρχαν τέτοιοι βουλευτές σε άλλη χώρα. Στο εξωτερικό υπάρχει κρυσάρα για να μπεις υποψήφιος. Δεν μπαίνεις έτσι επειδή είσαι ο τάδε Πάτσης κλπ. Απαγορεύεται ο βουλευτής δηλαδή να είναι συγχρόνος σε εταιρείες. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Δεν είναι... Ενώ εδώ δεν τηρούνται. Και εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις για offshore και αυτά, αλλά καταστρατηγούνται. Δεν τηρούνται. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος είχε εταιρεία δημοσίων έργων που έπαιρνε έργα από το δημόσιο. Αυτό απαγορεύεται. Ο Πάτσης, όλοι ξέρανε ποιος είναι. Και περιμένανε να αποκαλυφθεί από τους δημοσιογράφους η υπόθεση για να τη βγάλουν στην επικαιρότητα. Σωστό. Γιατί το δάνειο που πήρε από την Παγκρίτια Τράπεζα το πήρε πριν από 8-9 χρόνια. Δεν το πήρε χθες. Μα και άλλοι, και το ΣΥΡΙΖΑ έχει σύζυγο εφοπλιστού στην Πελοπόννησο. Έχει. Εκεί δεν ξέρω τι offshore, η γυναίκα του έχει offshore. Πώς γίνεται αυτός να είναι βουλευτής και η γυναίκα του να είναι offshore? Μα ο ΣΥΡΙΖΑ μετετράπησε δεξιό κόμμα, Πρόεδρε. Ναι. Είμαστε κομμουνιστές με 3%, τώρα γίναμε δεξί με 33%. Λοιπόν, κορόιδο είναι να αλλάξει. Βέβαια. Ο λαός να τα καταλάβει αυτά που νομίζει ότι ψηφίζουν τα ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζει κάτι άλλο. Ψηφίζει το ίδιο. Επομένως, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αρχίσουν οι προσπάθειες του Παπαζαφυρί όπως παλαιότερα για να ξαναπείτε στη Βουλή. Έγινε, Κώστα μου. Ευχαριστώ όλη τη Μακεδονία. Η Ένωση Κεντρών, όπως και τότε έκανε το καθήκον της, θα το κάνουμε και τώρα. Και το θέμα το Σκοπιανό, εγώ δεν το έχω καταπιεί όπως το καταπιαν οι άλλοι. Δηλώνω σαφώς ότι θα ζητήσουμε επαναδιαπραγμάτευση για την ονομασία και θα βρούμε μια φόρμουλα να οι πρέσπες να καταργηθούν. Και λόγω των εκλογών που πλησιάζουν θα τα λέμε συντομότατα. Ναι, είναι τιμή του λαού της Μακεδονίας να αλλάξουμε αυτή την βλακώδη και ηλίθια συνθήκη των πρεσπών, για την οποία λέει ο Τσίπρας ότι είναι και περήφανος. Αυτό μου τη δίνει. Προχθές τον άκουσα από τη Θεσσαλονίκη, λέει, πού είναι τώρα οι Μακεδονομάχοι? Είμαι, λέει, περήφανος για τις πρέσπες. Τόσο βλάκας. Αυτό είναι δεν είναι βλάκας. Είναι το κουσούρι των λαών. Αν ο κόσμος δεν είχε προβλήματα, τα οποία προβλήματα έχουν καταλάβει τη λειτουργία του εγκεφάλου του κόσμου, δεν σκέφτεται τίποτα άλλο, έπρεπε να ξεφωνηθεί αγρίως ο Τσίπρας όταν πήγε στις πόλεις Βορείου Ελλάδος. Και όμως. Και μάλιστα το άλλο, το τραγικό που βγήκε δικαστική απόφαση στη Φλόρινα ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα στην Ελλάδα. Και δεν παρενέβη κανένας από την κυβέρνηση. Κανένα, το κατάπιανε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε, κύριε Κώστα μου, χαιρετισμούς.